Όπως σας έλεγα νωρίτερα, είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσάνων, ο Μοξάνθης Ολεπενιώτης, ο κύριος Γιώργος Μπίκος. Πρόεδρε, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Όλα μαζί, πρόεδρε, καλά όλα να είναι. Έτσι, αυτό έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη από καλές ημέρες και από καλά χρόνια στη ζωή μας. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων ετοιμάζεται, αυτό θα γίνει στο τέλος της εβδομάδας, στις 19 Ιανουαρίου, για τον ετήσιο χορό του. Πλέον μπήκαμε σε μια κανονικότητα, όλα αυτά έλειψαν, η αλήθεια είναι, από τους συλλόγους μας. Αλλά εγώ θα πω, πρόεδρε, πριν σας ακούσουμε να αναφέρεστε και στο πρόγραμμα το ωραίο που έχετε ετοιμάσει, να πω το εξής. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων είναι ένας από τους συλλόγους της Ξάνθης, τους πολλούς συλλόγους της Ξάνθης, που με την επιστροφή στην κανονικότητα, την άρση δηλαδή των απαγορευτικών μέτρων για την πανδημία, έδωσε τη δυνατότητα όχι μόνο στα μέλη του, αλλά και σε πάρα πολλούς συμπολίτες, με ένα πολύ πλούσιο εκδρομικό πρόγραμμα, να περάσουν εξαιρετικά καλά και να θυμηθούν τις όμορφες στιγμές που περνούσαν προ-πανδημίας. Πρόεδρε, να το πω αυτό, το μεταφέρω από φίλη συμπολίτησα. Πολλές εκδρομές είχαμε. Είχαμε αρκετές εκδρομές η χρονιά που μας βγήκε το 2022, αφού πλέον μπήκαμε στην κανονικότητα, γνωρίζοντας αυτά τα τρία χρόνια μια πρωτόγνωρη κατάσταση με την πανδημία. Πλέον μπήκαμε στην κανονικότητα, κάναμε αρκετές εκδρομές. Ευχαριστήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου και φίλοι των Σαρακατσάνων. Mm-hmm. Επισκεφτήκαμε κάποιες άλλες πόλεις, κάποια μοναστήρια. Περάσαμε ωραία. Ήταν και Θεσσαλονίκη, πήγαμε και Σέρες, Δράμα. Επισκεφτήκαμε αρκετές πόλεις. Είναι και αλήθεια. Έβλεπα ότι υπήρχε, είχε κίνηση, ήθελε ο κόσμος να έρθει, να βγει έξω, να περάσουν καλά, να διασκεδάσουν. Το έχει ανάγκη, πρόεδρε, έτσι. Θυμίζω ότι δεν μπορούσαμε να βγούμε από την πόρτα μας, μήνυμα έπρεπε να στείλουμε για να πάμε στο σούπερ μάρκετ. Πού ταξίδια. Λοιπόν, το είχε ανάγκη με το 22, με την άρση των μέτρων. Ο Σύλλογος Σαρακατσάνων έδωσε αυτή τη δυνατότητα και θρησκευτικού ενδιαφέροντος και λαογραφικού ενδιαφέροντος. Πάρα πολλές εκδρομές έγιναν και τώρα ετοιμάζεται για τον ετήσιο χορό του. Είχαμε και το τοπικό αντάμωμα με μεγάλη επιτυχία. Σωστά. Έγινε το καλοκαίρι του 2022, μετά οι γιορτές Παλιάς Πόλης. Επίσης όλες οι βραδιές περάσανε, κινήσανε έτσι με αρκετή κίνηση, κόσμο, όλοι βγήκανε, ευχαριστηθήκανε. Και τώρα μπήκαμε στο 2023 με άλλες εκδηλώσεις. Μετά από δύο χρόνια, γιατί το 2020 προλάβαμε, είχαμε κάνει αρχές Ιανουαρίου τον ετήσιο χορό και μετά είχαμε την πανδημία. Μετά από 20 μέρες, εκεί τέλος Ιανουαρίου, ξεκίνησε η πανδημία. Σωστή. Και έχουμε τώρα δύο χρόνια που δεν κάναμε τον ετήσιο χορό. Πλέον στις 21 Ιανουαρίου, 21 Σάββατο, το Σάββατο που μας έρχεται, έχουμε τον ετήσιο χορό που θα γίνει στο κέντρο Διογέννης με ένα πολύ εξαιρετικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Με καταξιωμένους τραγουδιστές, είναι ο Σταύρος ο Τσαλάγκας στο πρόγραμμα, ο τραγουδιστής, μεγάλος, πολύ καλός, και ο τοπικός εδώ της Ξάνθης, ο Γιάννης Ουμπανιώτης, και στο κλαρίνο επίσης ο Βαγγέλης ο Τσιλίκης, ένα πολύ καλό παιδί. Μάλιστα. Πλούσιο πρόγραμμα, 21 το Σάββατο ο χορός, 19 μπερδεύτηκα, μέχρι 19 θα πρέπει τα παιδιά των μελών του συλλόγου που αρίστευσαν στις μαθητικές τους επιδόσεις να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά για να βραβευθούν. Η βράβευση θα γίνει στα πλαίσια του χορού, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Ναι, όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορέσαμε να βραβεύσουμε τα παιδιά, πλέον θα βραβεύσουμε τα παιδιά που πέρασαν στα νότατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στα νότατα, ναι. Και έχουμε δηλαδή προσέλευση, παίρνουν τηλέφωνο, θα έρθουν να τους βραβεύσουμε και θα χαρούν τα ίδια προσωπικά οι γονείς τους και εμείς, γιατί θέλουμε την νεολαία, θέλουμε να είναι δίπλα μας. Μα αυτό, πρόεδρε, να πω ότι έχει διπλή σημασία αυτό που κάνετε. Το κάνει και ο Σύλλογος Σαρακατσάνων, το κάνουν και άλλοι σύλλογοι. Καταρχάς, έτσι, φέρνετε κοντά τους νέους του συλλόγου, στο Σύλλογο. Ο Σύλλογος πρέπει να έχει συνεχιστές. Και κατά δεύτερο λόγο, νομίζω ότι τους ενθαρρύνετε και στο να συνεχίσουν με τις ίδιες εξαιρετικές επιδόσεις την μαθητική τους διαδρομή. Από άλλα πια μετερίζια, αλλά και ένα κίνητρο και προς τα υπόλοιπα παιδάκια, έτσι, για να βελτιώσουν τις μαθητικές τους επιδόσεις είναι. Τιμώντας αυτά τα παιδιά, από εμάς είναι μια αναγνώριση. Έτσι.
Αυτή είναι η βαράβευση. Αυτό το θέλουν τα παιδιά, το θέλουν όλοι. Και πιστεύω ότι θα έχουμε κόσμο. Ήδη παίρνουν, κλείνουν τραπέζια. Ο κόσμος θέλει να βγει, καταρχήν έξω να βγει να διασκεδάσει. Το έχουν ανάγκη όλοι. Και πιστεύω ότι θα πάει καλά η εκδήλωση αυτή που περιμένουμε αυτές τις μέρες, το ετήσιος χορός. Τι ώρα ξεκινάει ο χορός το Σάββατο 21 Ιανουαρίου? 8 η ώρα, 8 η ώρα στο κέντρο Διογένης. Θα ξεκινήσουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου, το μικρό χορευτικό και το εφήβων, μετά να βγουν να χορέψουν και μετά αρχίσει το πρόγραμμα για όλους που θα παρευρεθούν εκεί πέρα, το πρόγραμμα δηλαδή να χορέψουν, να γλεντήσουν. Μάλιστα. Έχουμε τιμή εισόδου, Πρόεδρε? Η είσοδο στο μαγαζί είναι 20 ευρώ με το φαγητό και απεριόριστο ποτό. Το άτομο, 20 ευρώ, αυτή είναι η πρόσκληση. Ναι, ανάτομο. Λοιπόν, εγώ θα δώσω και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε. Υπάρχουν, υποψιάζομαι, διαθέσιμα τραπέζια ακόμη, Πρόεδρε? Υπάρχουν. Ωραία. Μια τελευταία στιγμή κλείνουν, ναι, ναι. Ωραία, ας δώσουμε λοιπόν και το τηλέφωνο, το 69-34-61-39-71 είναι το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε όσοι και όσες μας ακούτε για να κλείσετε μία θέση ή τραπέζι, να πάρετε την παρέα σας και να περάσετε μία όμορφη βραδιά μαζί με το Σύλλογο Σαρακατσάνου Νομού Ξάνθης Ολεπενιώτης. Εγώ θα πω το εξής, με αυτό το Σύλλογο πραγματικά μέσα στα χρόνια της, τα ιδιαίτερα αυτά χρόνια, ζήσαμε όμορφες στιγμές. Ήταν το μνημείο των Σαρακατσάνων, το οποίο το έστησαν εδώ στην Ξάνθη για να μας θυμίζουν τους αγώνες, να μας θυμίζει τους αγώνες των Σαρακατσάνων διαχρονικά, κάθε φορά που η πατρίδα χρειάστηκε υπεράσπιση. Είναι τα ανταμώματά του, είναι αυτή η ζωηράδα που έχει ο Σύλλογος αυτός, ανταποκρινόμενα στα αιτήματα των μελών του, και όχι μόνο, είναι πάρα πολλοί μη Σαρακατσάνοι οι οποίοι ακολουθούν το Σύλλογο και στα εκδρομικά του προγράμματα. Συνεχίζει τώρα με τον ετήσιο χορό του και είμαι σίγουρη ότι και στο μέλλον μας επιφυλάσσει πολλές εκπλήξεις. Θα σας πω και μερικές εκδηλώσεις για να έχουμε μια εικόνα όλοι. Γιατί πάντα έτοιμος είναι αυτός ο Σύλλογος. Μάλιστα, για άκουσα. Τα είπατε όλα, μας είπατε τα καλύτερα λόγια. Ναι, προγραμματίζουμε πάντα. Παράληψή μου, πριν τις γιορτές εκεί το 22, τέλος 22, ήμασταν με το χορευτικό μας τμήμα στο γεροκομείο της Μητρόπολης και χάρηκαν πάρα πολύ οι ηλικιωμένοι, γιατί χορέψαν τα παιδάκια μας εκεί. Δώσαμε μια ευχάριστη εικόνα, μια βραδιά εκεί πέρα, και ευχαριστηθήκανε με τους χορούς και με τα παιδάκια, γιατί πήγε το μικρό χορευτικό τμήμα και χόρεψε. Πρόεδρε, το μικρό χορευτικό, όχι το εφηβικό, το μικρό. Τι ηλικίες έχει, τι ηλικίες? Από 7 έως 10 εκεί πέρα, 10-11 εκεί πέρα, ναι, ναι, το μικρό. Ναι. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Και θέλω να αναφερθώ, 29, να μην κάνω και λάθος, Κυριακή, τέλος Ιανουαρίου, ημέρα Κυριακή, έχουμε την κοπή πίτας, αυτή θα κάνουμε μια πρόσκληση, ακόμη δεν βγάλαμε πρόγραμμα, θα γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας, όπως κάθε χρόνο θα κόψουμε την πίτα. Και αργότερα, και να κλείσουμε, θέλω να αναφερθώ σε ένα διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακού χορού που θα γίνει στην Νότια Γαλλία, στο Μόντε Κάρλο. Εκεί θα πάρουμε μέρος σαν σύλλογος Σαρακατσάνων Ξάνθης, μας έχουν καλέσει, αλλά πέρσι που ήμασταν στο Μιλάνο στην Ιταλία, θέλω να αναφερθώ, εκπροσωπούσαμε όχι μόνο τους Σαρακατσάνους στην Ξάνθη μας και όλη την Ελλάδα, γιατί ήμασταν οι μοναδικοί από όλη την Ελλάδα που ήμασταν εκεί πέρα. Όπως και φέτος θα είμαστε οι μοναδικοί που μας καλέσανε. Πρόεδρε, θα τα ξαναπούμε για αυτό το φεστιβάλ. Διεθνές φεστιβάλ χορών είναι αυτό? Ναι, ναι, ναι. Παραδοσιακών, υποψιάζομαι, έτσι? Είναι, παραδοσιακών. Αρκετές χώρες παίρνουν. Ναι, ναι, παραδοσιακού χορού. Και δεν υπήρχε ούτε καμία άλλη συμμετοχή από όλη την Ελλάδα? Ήσασταν οι μοναδικοί? Συγκεκριμένα και σε εκείνο εκεί ήμασταν οι μοναδικοί από την Ιταλία. Εκπροσωπούσαμε, ναι, εκπροσωπούσαμε και την Ελλάδα μας πάνω απ' όλα. Την Ελλάδα, για το φεστιβάλ θα τα ξαναπούμε. Για το φεστιβάλ θα τα ξαναπούμε. Να ρωτήσω μόνο αν θα πάρει μέρος το μεγάλο χορευτικό. Το μεγάλο χορευτικό. Μετά έχουμε το τοπικό μας αντάμα που γίνεται κάθε τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου και κυρνάμε σιγά σιγά για γιορτές. Δηλαδή δεν σταματάμε. Οι εκδηλώσεις είναι μία πίσω από τις άλλες. Και υποψιάζομαι ότι και μέσα στο 23 θα έχετε και πάλι προγραμματισμένες εκδρομές. Εάν σας το ζητάνε τα μέλη, είμαι σίγουρη, Πρόεδρε, ότι
Και φέτος θα έχετε και ένα εκδρομικό πρόγραμμα. Προσωπικά, αφού έχετε ακούσει και όλοι, η εκδρομή ανακοινώνεται και έρχονται όχι μόνο τα μέλη, όλοι παίρνουν μέρος. Μα γι' αυτό έκανα την αναφορά. Ναι. Και είναι και θρησκευτικό, επαναλαμβάνω, επιλέγει ο Σύλλογος να πηγαίνει σε περιοχές όπου υπάρχουν ιστορικά μοναστήρια. Οπότε, εκτός από τα μέλη του, έρχονται, δηλώνουν συμμετοχή, είναι ανοιχτός, δεν το κάνει μόνο για τα μέλη του ο Σύλλογος, είναι πάντοτε ανοιχτός, δηλώνουν συμμετοχή και άλλοι συμπολίτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια τέτοια επίσκεψη και έτσι συσφίγγονται και οι σχέσεις μεταξύ μας, τα πω εγώ, Πρόεδρε. Έτσι ακριβώς. Παρακαταθήκη φυσικά και μια και θεματοφύλακας της παράδοσης των Σαρακατσάνων ο Σύλλογος, αλλά και κομμάτι εδώ της τοπικής κοινωνίας. Ναι, μεγάλο ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, ιδιαίτερα σε εσάς, κύριε Οικονόμου, για την προβολή, γενικά για όλα αυτά τα καλά που είπατε για το Σύλλογο και γενικά θέλουμε κόσμο και να έρχεται κόσμος. Εννοείται. Αλλιώς γιατί να υπάρχουν οι σύλλογοι μας, τον κόσμο απευθύνονται. Τον ευχαριστούμε θερμότατα, τον κύριο Μπίκο και τον υπερδραστήριο πια σύλλογο Σαρακατσάνων Ξάνθης ο Λεπενιώτης. Τι να πω, ετοιμάζονται και για τη Γαλλία. Σε διεθνές φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών θα πάρει μέρος το χορευτικό του Λεπενιώτη. Θα τα πούμε όταν θα πλησιάζουν οι ημερομηνίες για το φεστιβάλ. Τον έχουμε τον κύριο Μπίκο κοντά μας για να μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες. Να τον ευχαριστήσουμε θερμότατα. Καλή χρονιά να έχουν, γεροί, δυνατοί και πάντα έτσι να προσφέρουν. Εμείς θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα. Επανερχόμαστε.